Τη βοήθεια του κράτους, ο Δήμαρχος Δερίνιας, για άτομα που θέλουν να εγκατασταθούν στα ερυπωμένα εδώ και 50 χρόνια στροβίλια. Άνθρωποι που έχουν περιουσίες στην περιοχή θέλουν οικονομική στήριξη ώστε να επιδιορθώσουν τα σπίτια και να κατοικήσουν. Η κάμερα του Α κατέγραψε εικόνες εγκατάλειψης και ρήμωσης, αλλά και το παράπονο των λιγοστών ηλικιωμένων που απέμειναν εκεί. Να σας πω ότι πριν από λίγο το Υπουργείο Εσωτερικών τοποθετήθηκε πως στις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσει ποσό μέχρι και 55.000 ευρώ για αγορά ή για ανέγερση κατοικίας. Ένοχο φίλος, γιατί δεν έχει αρκετά σπίτια, θέλω να χτιστούν τα άλλα σπίτια. Αυτό είναι το παράπονο του μόλις 10 ετών Ανδρέα. Είναι ένας από τους 20 εναπομείναντες κατοίκους στα Στροβίλια. Και όπως κάθε παιδί, έχει ανάγκη από φίλους και παρέα. Εικόνες εγκατάληψης, ερήμωσης ενός κόσμου βουβού. Σπίτια που στέκονται όρθια με τα βίας εδώ και 50 χρόνια και που παλεύουν να κρατηθούν μέσα από ετοιμόρροπους τοίχους. Άνθρωποι εγκλωβισμένοι στο νότο. Άνθρωποι μόνοι, χωρίς παιδικές φωνές. Κάτοικοι που στη γειτονιά τους δεν έχουν έστω και ένα περίπτερο για να προμηθευτούν τα απολύτως απαραίτητα, όπως ένα γάλα. Τίποτε δεν έχουμε, πρέπει να πάμε κάτω που είναι οι βρυσούλες, να ψωμίσουμε, είναι η παραλίμνη. Μόνοι μας κάτω εδώ στη μοναξιά. Έτσι μοναξιά, τρία σπίτια μόνα δαμε. Τα βράδια η μοναξιά γίνεται ένα με το σκοτάδι και την ερημιά που επικρατεί στην περιοχή. Αυτό μας ανέφερε η κυρία Μαρία, η οποία μόλις μας αντιλήφθηκε, κοντοστάθηκε στο σιδερένιο κάγκελο της αυλής και μας φώναξε για κουβέντα. Η φθορά των τόσων χρόνων στην περιοχή είναι ενδεικτική. Περπατώντας κανείς στην πλατεία των Στροβιλιών παρά το δόφραγμα, το μόνο που βλέπει είναι εγκαταλελειμμένα σπίτια. Σε μια ίστατη προσπάθεια να σωθεί η περιοχή, ο Δήμαρχος Δερίνιας ζήτησε από την κυβέρνηση να παραχωρηθεί έξτρα οικονομική βοήθεια στους ιδιοκτήτες των πεπαλαιωμένων κατοικιών, ώστε να τις επιδιορθώσουν και να επιστρέψουν. Καθώς υπάρχουν άτομα που θέλουν να κατοικήσουν, δίνοντας ξανά ζωή στην περιοχή, έπειτα από 50 ολόκληρα χρόνια. Αν δεν προχωρήσουμε στη βελτίωση, στην αναβάθμιση τους, αυτά τα κτίρια θα καταρρεύσουν. Υπάρχουν γύρω στα 10 άτομα τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να έρθουν να μείνουν στην περιοχή Στροβιλιών. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους βοηθήσουμε. Με ποσό που θα είναι ικανό να τους βοηθήσει, καθώς η χορηγία που τους δίδεται των 5.000 ευρώ κάθε 7 χρόνια δεν είναι αρκετή για να επιμεληθούν τις ετοιμόρροπες κατοικίες και να κατοικήσουν. Καταλαβαίνετε, ένα σπίτι το οποίο παραμένει κενό εδώ και 50 χρόνια με 5.000, αλλά πολύ πιθανόν ούτε και με 50 δεν μπορεί να βελτιωθεί. Γι' αυτό περιμένουμε μια πιο γενναιόδορη οικονομική στήριξη από το κράτος. Οι ιδιοκτήτες κατοικιών είναι έτοιμοι, μόλις δοθούν τα χρήματα, να προχωρήσουν στην βελτίωση των σπιτιών τους και να εγκατασταθούν αμέσως.